Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. 100 μέρες έχει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, η οποία και θα συνοδευτεί με την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Το χθεσινό Eurogroup προέκυψε αυτό το σημαντικό συμπέρασμα, ότι μέχρι τα 21 Ιουνίου, δηλαδή σε περίπου 100 μέρες από σήμερα, θα πρέπει να έχει βρεθεί μια λύση πακέτο για την Ελλάδα. Η λύση αυτή πακέτο θα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, είναι τα 88 προαπαιτούμενα τα οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει η χώρα μας προκειμένου να βγει και τυπικά από το καθεστώς των μνημονίων. Αυτό θα γίνει τον Αύγουστο τυπικά, που συμπληρώνεται τα έτη από την σχετική συμφωνία που υπογράφει τον Αύγουστο του 2015. Όμως ουσιαστικά θέλουν όλοι να έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία μέχρι και τον Ιούνιο, καθώς γνωστόν Ιούλιο και Αύγουστο τίποτα δεν δουλεύει, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ταυτόχρονα όμως επιδίωξε είναι να υπάρχει αυτό το που λέμε πακέτο, μια λογική καρότου και μαστιγιού, δηλαδή να πάρει η Ελλάδα τα προαπαιτούμενα, να πάρει τα μέτρα που χρειάζονται, να κάνει κυρίως με τα ρυθμίσεις που πρέπει να κάνει. Όμως ως αντιστάθμισμα επιδίωξε είναι να πάρει και μια συμφωνία για ελάφρυνση του χρέους. Μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο κ. Ντεκλάν Κοστέλο, ο άνθρωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσμούς, είπε ότι ουσιαστικά έπρεπε οι Ευρωπαίοι να είχαν επικοινήσει τη διαδικασία νωρίτερα, αναγνώρισε ουσιαστικά ένα λάθος από την πλευρά των θεσμών σε αυτό το μέτωπο και ουσιαστικά θέλουμε να πιστεύουμε ότι πλέον το ελληνικό χρέος θα μπει για τα καλά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κάτι το οποίο και κακά τα ψέματα και πολιτικά θέλει να το κεφαλοποιήσει η κυβέρνηση, καθώς θα ήταν το ιδανικό σενάριο για αυτή να μιλήσει για μια καθαρή έξοδο από το μνημόνιο, την ολοκλήρωση δηλαδή της τέταρτης αξιολόγησης, το να βγει από το μνημόνιο και ταυτόχρονα να πάρει κάποια μέτρα που θα έχουν μια ελάφρυνση όσο γενναία γίνεται του ελληνικού χρέους, γεγονός που θα δώσει και δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να αναπνεύσει. Όλα αυτά βέβαια τα συζητάμε χωρίς τον ξενοδόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο μια ακόμη φορά παίζει το ρόλο του σκλήρου, το οποίο συνεχίζει να ζητάει μειώσεις από το 2019 σε συντάξεις και γενικότερα ένα σκληρό δημοσιονομικό πακέτο από το Γενάρη του 2019, χωρίς να δέχεται καν μειώσεις φορών ή άλλες ελαφρύνσεις. Φαίνεται ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα δούμε ακόμα ένα σκληρό μπραντ εφέρα ανάμεσα και στους ίδιους τους θεσμούς. Το σίγουρο είναι πάντως ότι πλέον έχουμε ένα συγκεκριμένο ορισμένο χρονοδιάγραμμα μπροστά μας, θα έχουμε επιτάχυνση των διαδικασιών της αξιολόγησης και των όποιων διαβουλεύσεων θα πρέπει να γίνουν ανάμεσα στην Αθήνα και τους θεσμούς και σίγουρα, αν όχι το Μάρτι, σίγουρα μετά το Πάσχα θα έχουμε κλιμάκωση των διαδικασιών, καθώς Απρίλιο και Μάιο θα πρέπει τα περισσότερα από αυτά τα θέματα να τεθούν στο τραπέζι και εν τέλει να συμφωνηθούν.